centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λοιπόν στον κρατάω σημείωση. Κύριε Σμπόνια. Καλή σας μέρα από Κοσταράζη. Τι κάνει η γειτονιά μας? Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ ωραία, με όμορφο καιρό, ηλιόλουστη ημέρα. Ναι. Απολαμβάνουμε τον ήλιο όσο μας επιτρέπει. Τα δέντρα τα απολαμβάνετε? Απολαμβάνουμε βεβαίως και τα δέντρα. Ναι. Και ελπίζουμε όσο σας επιτρέπουν πάλι. Θα τα απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Για να δούμε εδώ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων εδώ και νομίζω ότι είναι καθαρό. Βέβαια, ο κύριος Λαμπίδης νωρίτερα μας εξήγησε ότι δεν θέλει να κοπούν όλα τα δέντρα. Θέλει να κοπούν μέχρι 8 δέντρα τα οποία θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα και τα υπόλοιπα να κλεδευτούν μέχρι τα σύρματα τουλάχιστον της ΔΕΗ. Το έγγραφο που απέστειλα, ναι, στο τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κοσταραζίου και το έδωσα προσωπικά ο ίδιος τον κύριο Λαμπίδη. Μάλιστα. Αναφέρει ότι πρώτον δεν υπάρχουν επικίνδυνα δέντρα κατά τη δική μου αντίληψη και εκτίμηση. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κάποια μελέτη και το πόρισμα αυτής της μελέτης για τα επικίνδυνα δέντρα. Μάλιστα. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πόρισμα τέτοιο, κακώς ήρθε στο τοπικό συμβούλιο για συζήτηση με εισήγηση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου, ο οποίος δεν έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις επί του θέματος. Βέβαια, δεν έχετε ούτε εσείς λέτε όμως, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Μήπως πρέπει κάποιος να το δει αυτό το πράγμα κανονικά και να μας πει? Λοιπόν, επειδή μίλησα τηλεφωνικά με κάποιον αρμόδιο επί του θέματος, έτσι, η μοναδική περίπτωση για να χαρακτηριστεί επικίνδυνο λόγω πτώσης ένα δέντρο είναι να είναι σάπιο. Μάλιστα. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι μια απόφαση του τοπικού συμβουλίου, την ευθύνη της οποίας έχουν και τα 5 μέλη του τοπικού συμβουλίου. Βέβαια, ο κύριος Λαμπίδης για τις ευθύνες τώρα που λέτε λέει ότι αν πέσει κανένα δέντρο, εγώ δεν κόβω τίποτα. Θα έχει όλη την ευθύνη ο κύριος Μπόνιας. Ναι, δεν θα διαφωνήσω επί του θέματος. Την ευθύνη για τα δέντρα και το πράσινο την έχει ο Δήμος Άργους Οριστικού και όχι ο κύριος Λαμπίδης ή ο κύριος Μπόνιας. Ναι, λέει όμως ότι αν δεν κοπούν και πέσει κανένα, τότε να τρέχετε για ευθύνη στον κύριο Σμπόνια. Το έγγραφό μου τα αναλύει όλα, συνεπώς δεν μπορώ να απαντήσω επί υποθετικών ερωτημάτων. Ναι, σενάριο, ναι, σωστό. Έτσι, ναι. Με υποθετικά σενάρια και εκεί που περπατάμε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και να πέσουμε μέσα. Μήπως πρέπει να μην περπατάμε? Δεν νομίζω. Τι πρέπει να γίνει τώρα εδώ, γιατί φαίνεται και δεν ξέρω και οι γονείς, προσπαθώ να δω και οι γονείς τι άποψη έχουν γενικά το θέμα αυτό. Γιατί πάντα, κύριε Σμπόνια, το είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Λαμπίδη, το γνωρίζετε και από την περίπτωση Καστοριάς, πούμε, της πόλης, όπου υπάρχει θέμα κοπής δέντρων, γίνεται χαλασμός. Χωρίζεται ο κόσμος στα δύο. Το έγγραφο το οποίο υπογράφω προσωπικά αναφέρει πάρα πολλά μέσα. Δηλαδή, οι διαφωνίες μου για την κοπή των δέντρων είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να διδάσκουμε εμείς στο σχολείο για την προστασία του περιβάλλοντος και στην πράξη... Και έξω το πριόνι να κόβει. Έτσι μπράβο. Να δικαιολογήσουμε τι στα μάτια των παιδιών? Ότι εμείς είμαστε ενήλικες και μπορούμε ασύστολα να κόβουμε ό,τι δεν μας στέκεται στο μάτι, ό,τι είναι στραβό στο μάτι ή ό,τι ενοχλεί τον οποιονδήποτε άσχετο με το σχολείο? Σαφώς και υπάρχουν αντιρρήσεις επί του θέματος και εγώ αυτές τις αντιρρήσεις εξέφρασα με το έγγραφό μου. Με το Δήμο έχετε επικοινωνήσει, κύριε Σμπόνια, γιατί ουσιαστικά ό,τι και να γίνει, τελικά ο Δήμος ήταν αυτός που θα προβεί στην κοπή ή στο κλάδεμα ή δεν θα προβεί στην κοπή και στο κλάδεμα. Υπάρχει επικοινωνία με το Δήμο. Χθες ενημερώθηκα με έγγραφο του Δήμου τόσο για την απόφαση του τοπικού συμβουλίου και το αίτημά του προς το Δήμο Άργους Οριστικού, όσο και για το έγγραφο που απέστειλαν προσωπικά σε μένα για να εκφράσω τις απόψεις μου και τις ανησυχίες μου περί κοπής δέντρων. Και εδώ μιλάμε για 34 πεύκα τα μετρήσατε. Υπάρχουν έτσι 34 πεύκα. Ναι, ναι. Και θα θέσω ένα ερώτημα, και τα 34 είναι επικίνδυνα?
Ο κ. Λαμπίδης είπε, θεωρεί ότι τα 5 έως 8 είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, μπορεί να θεωρεί ο κ. Λαμπίδης ό,τι νομίζει είναι αναφέρει το δικαίωμά του. Έτσι. Στα θέματα λειτουργίας του σχολείου, ενημέρωσα τον κύριο Λαμπίδη και το γράφω στο εγγραφό μου. Υπεύθυνος είναι ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άργους Οριστικού. Ναι. Και μέχρι τώρα είχαμε την άριστη συνεργασία. Συνεπώς, θα ήταν αυλεψία δική μου εάν υπήρχαν δέντα επικίνδυνα, κάτω από τα οποία παίζουν και κάθονται στη σκιά οι μαθητές του σχολείου, να μην ενημερώσω τους υπευθύνους του Δήμου Άργους Οριστικού. Να επαναλάβω λίγο για το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, γιατί έχουμε κάποια τηλεφωνήματα εδώ από γονείς που μας λένε ότι είναι υπέρ της κοπής των δέντρων. Δεν θα διαφωνήσω, ο καθένας μπορεί να έχει. Και ίσως οι γονείς να ήταν αυτοί που είπαν και τον πρόεδρο: κόψε τα δέντρα, τα επικίνδυνα. Δεν γνωρίζω το παρασκήνιο, ακούστε λίγο. Ναι. Υπάρχει ένα παρασκήνιο σε όλη την υπόθεση. Δηλαδή, η πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου για σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου βγήκε στα τέλη του Μαΐου. Ναι, ναι. Έτσι, η απόφαση βγήκε στις 2 Ιουνίου. Ναι. Και στο Δήμο εστάλει στις 9 Ιουνίου. Μέχρι και προχθές την Παρασκευή δεν είχα καμία ενημέρωση για κανέναν. Έτσι. Εάν πραγματικά ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ενδιαφέρεται για το σχολείο και τον περιβάλλοντο χώρο του σχολείου, θα έπρεπε τουλάχιστον από ευαισθησία να ενημερώσει πρώτα τον διευθυντή του σχολείου για την ανησυχία του και να μεριμνήσει ο διευθυντής του σχολείου να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άργους Οριστικού. Μάλιστα. Λοιπόν, όσο για τους γονείς, έχει σταλεί κοινοποίηση, ναι, προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κωνσταραζίου. Από τους οποίους πήρατε απάντηση. Οπότε, κοιτάξτε κάτι, επειδή το θέμα είναι σημερινό. Ναι, το έγγραφο είναι σημερινό, όντως, ναι. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, θα έχει γενική συνέλευση. Α, μάλιστα. Και για δικά τους θέματα, μέσα στα οποία θα θίξουν και αυτό το θέμα της των Πεύκων. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη που του αντιστοιχεί. Η δική μου ευθύνη είναι να ενημερώσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Θα είστε και εσείς το απόγευμα στην συνέλευση των γονέων. Όχι, όχι, δεν έχω προσκληθεί. Είναι κλειστή, θα έλεγα. Μάλιστα. Συγκέντρωση του Συλλόγου για δικά τους θέματα, δεν μπορώ να παραβρεθώ και θα απαντήσω. Σωστά, αλλά θα μπορούσαν όμως, αφού θα συζητηθεί αυτό το θέμα, θα μπορούσε να είστε και εσείς και ο κύριος Λαμπίδης. Κοιτάξτε, ή και ένας εκπρόσωπος του Άργους ακόμα. Ακούστε. Το θέμα της σημερινής συγκέντρωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι εκλογοαπολογιστικό. Ναι. Συνεπώς, ούτε εγώ έχω θέση σε μια τέτοια διαδικασία, ούτε ο κύριος Λαμπίδης. Εάν τεθεί θέμα ενός δημοψηφίσματος, ναι, για να πάρθει μια απόφαση, γιατί εκτός από να τα ψηφίσουν πεύκα, οι γονείς δηλαδή τελικά, εκτός από τα πεύκα του Δημοτικού Σχολείου πρόκειται να κοπούν και άλλα πεύκα που αφορούν τους κατοίκους, ναι, της κοινότητας Κωνσταραζίου, πολύ ευχαρίστως να παραβρεθώ κι εγώ σε μια ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων, να πω κι εγώ τη διαφωνία μου μπροστά σε όλους. Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την συνέχεια πραγματικά. Και θα έχει ενδιαφέρον, ναι. Και σας πληροφορώ ότι είμαι σε επικοινωνία με το Δήμο Άργους Οριστικού. Μου λέει τι? Μου λέει βρείτε τα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει γι' αυτό το θέμα, δεν υπάρχει τίποτε. Η επικοινωνία μου είναι σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει έγγραφο από το Δήμο Άργους Οριστικού προς εμένα προσωπικά να απαντήσω, ναι, επί του συγκεκριμένου θέματος. Ναι. Τις επόμενες μέρες. Θα απαντήσετε επί του αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου. Ναι. Μάλιστα. Και να αντιλαμβάνομαι τι θα γράψετε, βέβαια. Έτσι, και να υποβάλω και τις προτάσεις μου, έτσι, για τη διευθέτηση του θέματος. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σμπόνια, σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε για την παρέμβαση αυτή και εύχομαι η λύση να είναι θετική, έτσι, και τα πεύκα να επιζήσουν. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Και επειδή είναι περιμετρικά, αφορά και το σχολείο, αλλά αφορά γενικότερα την εικόνα όλου του χώρου, δηλαδή αφορά ουσιαστικά και το χωριό και όσους μένουν και γύρω-γύρω. Συμφωνώ, είναι και αυτό ένα σας θέμα. Είναι και αυτό συμφωνώ ένα μαζί θέμα. Είναι μόνο σας το και αναφέρω στους λόγους της διαφωνίας μου, ναι, έτσι, και το συγκεκριμένο το οποίο είπατε λίγο πριν. Εκείνο όμως που
θα πω είναι ότι δεν θα γίνω συνένοχος σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Μάλιστα. Γιατί στο παρελθόν κοπήκανε ασύστολα και ανέτεια πολλά δέντρα στο Κοσταράζι και επί ημερών θητείας μου στο Δημοτικό Σχολείο Κοσταραζίου. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό το τελευταίο. Δεν μπορώ πλέον να για περιβαλλοντικό έγκλημα στο Κοσταράζι. Να συνηγορήσω σε κάτι τέτοιο. Ωραία. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.